Έρχομαι τώρα στα θέματα που αφορούν τον διεθνή και περιφερειακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση σε ό,τι αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Μαζί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά τις κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε σχέση με την Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Στο πλαίσιο αυτό τόνισα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ποιοτική αλλαγή συμπεριφορά της Τουρκίας, την οποία πρέπει να εκτιμήσουμε με σοβαρότητα. Μια ποιοτική αλλαγή η οποία πρέπει να μας ανησυχήσει. Τόνισα παρόλα αυτά ότι η Ελλάδα θα επιχειρεί πάντα να αξιοποιεί τους διάβλους επικοινωνίας που έχει κατακτήσει με κόπο με τη γείτονα χώρα. Ότι θα συνεχίσει στρατηγικά να στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι αυτή το τελευταίο διάστημα κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. Τόνισα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την προσπάθεια να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Τουρκία στην αντιμετώπιση σημαντικών περιφερειακών προκλήσεων, όπως η μεταναστευτική κρίση. Και ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και νυφαλιότητα οποιαδήποτε δυσκολία, όπως οφείλει να κάνει μια ευρωπαϊκή χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της. Αλλά επίσης τόνισα ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές προς όλους ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίζει και θα προασπίζει στο ακέραιο και με αποφασιστικότητα και με αποτελεσματικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι οποιασδήποτε απειλής και οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Και σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προάσπιση των σύνορων μας, που είναι ταυτοχρόνως και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησα ξεκάθαρες πια εγγύησεις προκειμένου να προχωρήσει οποιοδήποτε ευρωτουρκικός διάλογος. Πρέπει να γίνει σαφές στην Τουρκία ότι οφείλει το ταχύτερο δυνατό να εγκαταλείψει λογικές διαρκούς προκλητικότητας, καθώς από αυτές δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα παρά μόνο να χάσει. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας αυτές τις εγγυήσεις από τους εταίρους μας, υποστήριξα την πραγματοποίηση της Συνόδου της Βάρνας. Όπως ξέρετε, οι εταίροι μας εξέφρασαν χθες βράδυ την απόλυτη αλληλεγγύη τους, καταδικάζοντας με έντονο τρόπο τις παράνομες τουρκικές ενέργειες και καλώντας την Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να εξομαλύνει τις σχέσεις της με όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι νομίζω σαφές ότι πρόκειται γενικότερα για ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη γείτονα και σίγουρα το πιο ισχυρό που έχει διατυπωθεί στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ειδικότερα το πιο ισχυρό σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Γιατί για την Κύπρο και άλλες φορές έχουν διατυπωθεί ισχυρά μηνύματα, αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το Αιγαίο ήταν το ισχυρότερο μήνυμα που έχει διατυπωθεί ποτέ σε συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς είχα την ευκαιρία σε αυτό το πλαίσιο να ενημερώσω τους εταίρους μας και για την συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία, ζητώντας εγγυήσεις ότι το ζήτημα αυτό θα εγερθεί στη Βάρνα. Όπως γνωρίζετε, εξασφαλίστηκε
σαφής αναφορά στα συμπεράσματα για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, για την ανάγκη γρήγορης και θετικής επίλυσης του ζητήματος, και με διαβεβαίωσαν τόσο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θα θέσουν το ζήτημα αυτό στη συνάντησή τους στη Βάρνα στον πρόεδρο Ερντογάν.